Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, η διάρκεια ισχύω των αδειών κατόχων κυνηγετικών όπλων που έληξαν ή λήγουν παρατείνεται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του 2011. Επισήμως δεν μας έχει έρθει κάποιο χαρτί το οποίο δίνει παράταση για την ανανέωση των αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων. Αλλά το έχουμε πληροφορηθεί από το ίντερνετ και από τις τοπικές εφημερίδες, οι οποίες το δημοσίευσαν. Γιατί θες, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήρθε το χαρτί, μόνο σε εσάς, στους ενδιαφερόμενους φαίνεται, δεν είπε. Ακριβώς. Το χαρτί αυτό, αν θα έρθει, θα μας έρθει από την ασφάλεια επάνω. Πρώτα θα λάβει γνώση η ασφάλεια του ναυπλίου και στη συνέχεια θα μας στείλουν χαρτί το οποίο θα το κοινοποιήσουμε εδώ πέρα, να το έχουν όλοι να το βλέπουν. Τι λέει, παράταση. Απλώς είναι παράταση των αδειών κατοχής των κυνηγετικών όπλων. Γιατί δεν προλάβανε, φέρετε, να ανανεώσουν ορισμένοι ή δεν προσέξανε πότε λήγανε οι αδειές τους και έχουν παραμείνει πολλά όπλα αδήλωτα. Γι' αυτό δόθηκε η παράταση αυτή. Και κάλεσε. Από ό,τι λένε είναι μέχρι το 2011 το Νοέμβρη. Μέχρι το 2011 το Νοέμβρη έχει δοθεί η παράταση. Τότε θα λήξουν πάλι η προθεσμία, οπότε πρέπει στο διάστημα αυτό όσοι δεν έχουν θεωρήσει, δεν έχουν ανανεώσει τις άδειες κατοχής όπλων, να πάνε στην ασφάλεια του τόπου τους, είτε του ναυπλίου ή του Άργους, όπου διαμένουν εν πάση περιπτώσει, όπου έχουν δηλωθεί τα όπλα τους, να πάνε να τα ανανεώσουν. Σίγουρα χρειάζονται 2 φωτογραφίες για την ανανέωση και χαρτιά από τους γιατρούς ότι είναι ικανοί να κρατάνε όπλα και τα λοιπά. Είναι στάνταρ αυτό, πάντα. Βρισκόμαστε σε περίοδο κυνηγίου τώρα ή όχι? Ήδη βαδίζουμε στην τελευταία εβδομάδα. Στις 28 του μήνα λύγει οριστικά το κυνήγι όλων των θυραμάτων. Ο λαγός έχει σταματήσει από τις 10 του Ιανουαρίου και τώρα όλοι οι κυνηγοί ασχολούνται με τις τσίχλες. Το μόνο πουλί το οποίο κατά κάποιον τρόπο προσελκύει τους κυνηγούς. Θα μας τελειώσει και αυτή η περίοδος, θα περιμένουμε πλέον τον Αύγουστο πάλι τη καινούργια σεζόν που θα μας έρθει. Ο Σύλλογος καλά πήγε φέτος, βγήκανε 891 άδειες και νομίζω ότι αποτελεί ρεκόρ για το Σύλλογο τόσες άδειες. Συνήθως φτάραμε 800, φτάραμε 830, 840. Οι κυνηγοί από ό,τι ακούσαμε και από ό,τι μας λένε εδώ πέρα στο Σύλλογο έχουν μείνει ευχαριστημένοι. Τόσο οι λαγοκυνηγοί, οι πουλάδες, αυτοί που ασχολούνται με τα πουλιά μόνο κατά κάποιον τρόπο είναι δυσαρεστημένοι και ειδικά με τις μπεκάτσες. Δεν περάσανε πολλά πουλιά φέτο μπεκάτσες και αυτοί κάπως έχουν λιγάκι δυσαρεστηθεί. Οι άλλοι λαγοκυνηγοί είναι όλοι ικανοποιημένοι. Είχε πολλούς λαγούς φέτο, σκοτωθήκανε πάρα πολλοί λαγοί και έχουν μείνει πολλοί λαγοί για την καινούργια σεζόν.